Naime simera e do zundanos to filo anafibola tingirian e frosini che morona din apocalesos o si deftere imumana. Je filo me mia megale ndimin και δυσχερούμε σε μια δεύτερη μας μάνα. Το ημερολόγιο έγραφε 6 Αυγούστου όταν στη μάχη της Λαπίθου 12 στρατιώτες έμειναν εγκλωβισμένοι πίσω από τις γραμμές του εχθρού. Έγινε μια μεγάλη μάχη, εγκλωβιστήκαμε εκεί στη Λάπιθο και η κυρά Φροσίνη ήταν σταλμένη όπως εφάνηκε από τον Θεό να μας προστατεύσει, μας είχε εγκρύψει σε έναν λαγούμι το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Λαπίθου και μας συντηρούσε με φαγητό για ένα μήνα περίπου. Η κυρία Φροσίνη προσπαθούσε με το κάθε ζήλο να μας έχει καλά μέσα στο σπίτι και να μας περιποιείται. Κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των Τούρκων στρατιωτών και αψηφώντας κάθε κίνδυνο, η κυρία Φροσίνη τους προστάτευσε με όποιο τρόπο και μέσο διέθετε, ξεγελώντας τον εχθρό. Όχι όμως για πολύ, καθώς οι Τούρκοι την υποψιάστηκαν και άρχισαν να την ανακρίνουν. Ήταν πάρα πολλά βασανιστήρια, μέχρι και τεχνητούς πνιγμούς, την έσαρνα στον δρόμο γίνει πάνω σε λαντρόβερ στρατιωτικών, όμως δεν υπέκυψε. Νομίζω ότι τέτοιες γυναίκες δεν γίνεται να ξαναγεννηθούν. Ήταν τόσο μεγάλη η αντρία της που καθήλωνε κάθε έναν και μέχρι σήμερα καθηρώνει τον κάθε έναν που ακούει για αυτήν τη γυναίκα. Αυτά είναι εν ολίγης η ανδραγαθία και ο ηρωισμός και ο αλτρουισμός της κυρίας Φροσίνης, η οποία μπορώ να την αποκαλέσω και ως θηλυκόν Αθανάσιο Διάκο. Η κυρία Φροσίνη και τα 12 παλικάρια της τελικά επέζησαν και από τότε μέχρι και σήμερα την έχουν σαν δεύτερη μητέρα τους. 17 Απριλίου 1993, σε ηλικία 90 ετών, άφησε την τελευταία της πνοή. Η εγγονή της ξεχυλίζει από περηφάνεια. Για σχέτος του φόβου που φαντάζομαι θα υπέστη και θα επέρασε, δεν επρόδωσε. Διότι την βασάνισαν πάρα πολύ. Φτάνει να σας πω, όταν ήρθε ένα παιδό, ήταν το κορμί της ολόμαυρο από τα χτυπήματα. Το πρωί τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνό της, ενώ πλήθος κόσμου τίμησε τη μνήμη της, καταθέτοντας στεφάνια στο μνημείο της κυράς της Λαπίθου στο Λίδρα Πάλας. Το όνομα σου αθάνατο, ηρωίδα Εφροσίνη, μάνα και για τους 12, κι ας μην ήταν δική σου, μάνα που φρόντιζες εμάς, αψηφώντας τη ζωή σου.